Η συνέχιση λοιπόν της κράτησης όσων υπηκόων τρίτων χωρών καταθέτουν αίτημα ασύλου υποκράτηση, παρά το γεγονός ότι η κράτηση ετούτων άσυλων προβλέπεται από τον νόμο ως εξαίρεση, αποτελεί τον κανόνα στην ελληνική πραγματικότητα και μάλιστα χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς. Το Προεδρικό Διάταγμα 113 δίνει στην Υπηρεσία Ασύλου, στη νέα Υπηρεσία Ασύλου που δημιουργήθηκε, που άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013, τη δυνατότητα να εισηγείται κατά της κράτησης για τους καλόπιστους ετούντες. Προς το παρόν δεν βλέπουμε να γίνεται επαρκής χρήση αυτής της δυνατότητας που δίνει ο νόμος από την Υπηρεσία Ασύλου. Σχετικά τώρα με τις συνθήκες κράτησης, δυστυχώς διαπιστώσαμε σε όλους τους χώρους που επισκεφτήκαμε με την καμπάνια για το άσυλο, ότι οι συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης, κανένα πρόσωπο δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. Και να πούμε ενδεικτικά ότι τον τελευταίο χρόνο, από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει εκδώσει 5 καταδικαστικές αποφάσεις για την Ελλάδα, μόνο γι' αυτό το λόγο. Αλλά και η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που επισκέφθηκε την Ελλάδα κατά το 2013 και η έκθεση δημοσιοποιήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκει παραβιάσεις του άρθρου 3 στους χώρους κράτησης στην Ελλάδα. Κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης, οι διοικητικά κρατούμενοι μπορεί να παραμείνουν για 18 και πλέον περισσότερους μήνες σε κρατητήρια αστυνομικών τμήματων. Ενώ ο νόμος του 2011, ο 3907, είναι σαφής ως προς αυτό το σημείο και λέει ότι η κράτηση επιτρέπεται μόνο σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Φυσικά και τα αστυνομικά κρατητήρια είναι χώροι κατεξοχήν ακατάλληλοι, με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Θα σας τα πούν αναλυτικά οι συνάδελφοι στη συνέχεια, τα ευρήματα των αυτοψιών μας. Αλλά αυτό το γεγονός δεν σημαίνει από μόνο του ότι οι συνθήκες στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Και εκεί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ κακές και απέχουν από το να χαρακτηριστούν ως τέτοιες που να παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Για να είναι αξιοπρεπείς θα έπρεπε να υπάρχει καθημερινή παρουσία γιατρού, να υπάρχει επαρκής και καλής ποιότητας διατροφή, θέρμανση, κλιματισμός, είδη προσωπικής υγιεινής, φάρμακα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, απλά πράγματα που λείπουν από τα κέντρα κράτησης. Θα έπρεπε επίσης να επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων για να μην αποκόπτονται από τον έξω κόσμο οι κρατούμενοι και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 1,5 χρόνος ή και παραπάνω δεν μπορεί να περάσει για έναν κρατούμενο διοικητικά που είναι συνέχεια κλεισμένο στο κελί του και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό που μας έλεγαν στις αυτοψίες οι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσαμε είναι ότι για αυτούς δεν περνάει ο χρόνος. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Θα έπρεπε τέλος να υπάρχει και χώρος εστιατορίου για να μην είναι αναγκασμένοι να τρώνε στους θαλάμους στους οποίους κοιμούνται. Ως προς τις συνθήκες κράτησης, το Προεδρικό Διάταγμα 113 του 2013 βάζει κάποιες παραπάνω εγγυήσεις για τους ετούντες άσυλο. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι όσοι έχουν ζητήσει άσυλο πριν από τις 7 Ιουνίου του 2013 βρίσκονται αυτομάτως σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους υποαπέλαση αλλοδαπούς και με αυτούς που έχουν ζητήσει άσυλο μετά τις 7 Ιουνίου του 2013, διότι το 114 του 2010 δεν θέτει καμία απολύτως προϋπόθεση για τις συνθήκες της κράτησης. Το άρθρο 12 λοιπόν του Προεδρικού Διατάγματος 113 του 2013 προβλέπει ότι οι ετούντες κρατούνται στους χώρους κράτησης που προβλέπονται από τον νόμο 3907 του 2011.
δηλαδή στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και όχι στα αστυνομικά κρατητήρια. Όπως διαπιστώσαμε βέβαια στις αυτοψίες μας, διακρίσεις δεν γίνονται στην πράξη. Τόσο οι ετούντες του παλιού συστήματος όσο και του νέου κρατούνται σε κρατητήρια αστυνομικών τμήματων. Και κάτι πολύ σημαντικό που προβλέπει το ΠΔΕΛΤΑ 113 είναι ότι η κράτηση του ετούντος διεθνή προστασίας συνιστά λόγω επιτάχυνσης της διαδικασίας ασύλου, λαμβανομένων υπόψη της τυχόν έλλειψης κατάλληλων χώρων και των δυσχεριών εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης αυτών που κρατούνται. Εδώ να πούμε δύο πράγματα, ότι σύμφωνα με τον νόμο η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου σε κρατούμενους, σε ταχύρυθμη διαδικασία, θα έπρεπε να ολοκληρώνεται μέσα σε 3 μήνες. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Στην πραγματικότητα, η καταγραφή και μόνο του αιτήματος ασύλου καθυστερεί πάρα πολλούς μήνες. Και το δεύτερο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι με βάση αυτή τη διάταξη για τους ακατάλληλους χώρους κράτησης και τα ευρήματα των αυτοψιών, των εκθέσεων των διεθνών οργάνων, ακόμη και τη δική μας πλέον την ταπεινή έκθεση που θα δημοσιευτεί, η υπηρεσία ασύλου έχει ένα ισχυρό πάτημα για να εκδίδει εισηγήσεις κατά των αποφάσεων κράτησης. Για την κράτηση των ευάλωτων ομάδων δύο πράγματα, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Να πούμε μόνο ότι η ελληνική νομοθεσία δεν είναι ιδιαίτερα προστατευτική. Δεν απαγορεύει την κράτηση ευάλωτων ομάδων, υπάρχουν μόνο αποσπασματικές εγγυήσεις για τις συνθήκες της κράτησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι οι κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου και η νομολογία των αντίστοιχων οργάνων υπερισχύουν από του εθνικού νόμου. Επομένως, οι ανήλικοι, τα θύματα βασανιστήριων, όσοι πάσχουν από σοβαρές μεταδοτικές ή μη ασθένειες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες δεν πρέπει να κρατούνται.